Οι πεντελούδες είναι ελεύθερες και πετάνε εδώ στο στούντιο της TV100. Καλησπέρα. 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 Που κρύβει και πολλές εκπλήξεις η παράστασή σας και που δεν τα λέει και όλα στην περίληψη, που όλοι νομίζουμε ότι πάμε να δούμε μια παράσταση που λίγο πολύ ξέρουμε για μια μητέρα η οποία είναι παρεμβατική στη ζωή του γιού της. Αυτά είχα να πω. Ξεκινάτε, η κυρία Μονογιού, παρακαλώ. Για την παράστασή μας, λοιπόν, mm-hmm. οι πεταλούδες είναι ελεύθερες. Συνεχίζουμε μέχρι και την Κυριακή, 27 του μήνα. Ναι, όντως έχει μια έκπληξη το έργο μας. Και καλύτερο είναι να μην το Όχι, δεν θα το πούμε. Δεν θα το πούμε. Αλλά φωτογραφίζει πάρα πολύ τον άνθρωπο. Είναι άνθρωποι, οι χαρακτήρες αυτοί είναι άνθρωποι που συναντάμε στην καθημερινότητά μας. Ίσως στην υπερβολή τους. Όλοι έχουν μια μαμά στο σπίτι. Σαν τον ρόλο που υποδίεται η Άννα Παναγιωτοπούλου. Σίγουρα στην Ελλάδα όλοι έχουν μια μαμά. Ναι. Τέτοια. Δεν ξέρω, δεν ήξερα ότι υπάρχει και στο εξωτερικό. Τώρα είδα ότι και στην Αμερική συμβαίνει κάτι αντίστοιχο. Υπερπροστατευτική. Βεβαίως. Όχι υπερπροστατευτική με υγεία. Γιατί υπάρχουν και μανάδες, ας πούμε, που πνίγουν τον άλλο με την αγάπη τους. Ναι, δεν πρόκειται για τέτοια περίπτωση. Εσείς, όχι. Ως ο γιος που γίνεστε ο κοινωνός αυτής της αγάπης, να το πω και κομψά, πώς αισθάνεστε? Εντάξει, ο Ντόν αισθάνεται πάρα πολύ άσχημα, γι' αυτό και αποφασίζει να φύγει από το σπίτι, από αυτή την καταπιεστική μανούλα, να ζήσει μόνος του, αλλά και πάλι δεν βρίσκει την ησυχία του, γιατί τον βρίσκει η μανούλα. Καλά, οι μανούλες αυτό είναι το γονιδιακά, δηλαδή αυτό είναι το χάρισμά τους. Η υπερδύναμη τους είναι να εμφανίζονται τη λάθος στιγμή, μάλλον. Την εντελώς λάθος στιγμή. Mm-hmm. Πιστεύω ότι έχουμε μια πολύ καλή παράσταση που έχει πολύ χιούμορ, έχει προβληματισμό, έχει συγκίνηση. Να και το πλάνο σας. Ναι, οι πεταλούδες είναι ελεύθερες. Να και η μανούλα. Φοβερή η Άννα Παναγιωτοπούλου, φοβερή. Είναι φοβερή. Δηλαδή είναι ακριβώς αυτό που περιγράφεται. Και εγώ αυτήν θα σκεφτόμουν σε περίπτωση που ήμουν σκηνοθέτης. Έλεγα αυτή θα κάνει τον ρόλο. Εντάξει, τώρα το σκηνοθέτησε η ίδια, οπότε έχει την επιλογή. Σωστά. Οπότε έβαλε τον εαυτό της. Είναι επίσης μαζί μας ο Γιώργος ο Τσούρμας. Που ήταν και βοηθός σκηνοθέτης στην παράσταση. Ναι. Τη μουσική την έχει κάνει ο Διονύσης ο Τσακνής. Τα κουστούμια και τα σκηνικά η Παναγιώτα η Κοκορού. Και τη μετάφραση ο Αλέξης ο Καλίτσης και την παραγωγή ο Θωμάς ο Χαρέλας στο θέατρο Αυλέ. Δηλαδή τα τραγούδια που ακούσαμε είναι και. Όχι, είναι με τη δική σας τη φωνή. Με τη δική μου φωνή, ναι. Αλλά σε μουσική Διονύση Τσακνή. Μάλιστα. Αχα. Και πρόκειται για μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή διάβαζα στο ίντερνετ προσπαθώντας να συλλέξω πληροφορίες ότι έχει κάνει πάταγο όπου και αν έχει εμφανιστεί η παράσταση. Ναι, είναι αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Εγώ την είδα και καταλαβαίνω γιατί. Αλλά έχει πάρα πολλά χρόνια να παιχτεί στη. Στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα. Ελλάδα. Α, στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό δεν ξέρουμε, δεν το ψάξαμε. Mm-hmm. Αλλά η πρώτη φορά που έχει παιχτεί είναι στην Ελλάδα, είναι στο θέατρο Αυλέα. Στο καλοκαιρινό θέατρο. Στο καλοκαιρινό, αλλά στη Θεσσαλονίκη. Σε εμάς δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Εδώ, δίπλα. Έκανε πρεμιέρα το καλοκαίρι του 70 από το θείασο Γιάννη Φέρτη Ξενιάς Καλογεροπούλου. Ορίστε. Με τη Μάρο Στεφανίδου στο ρόλο της μητέρας. Και μετά κατέβηκε στην Αθήνα, δηλαδή έκανε 2 χρόνια πολύ μεγάλη επιτυχία. Θαυμάσια. Άρα, μέχρι και την Κυριακή ερχόμαστε, σας απολαμβάνουμε. Μετά τι λένε τα νέα? Μετά γυρνάμε Αθήνα, θα πάμε Λαμία μέσα στον Απρίλιο και Κρήτη. Με την παράσταση. Με την παράσταση. Μας ακούνε μέσω TTV, επομένως σε περίπτωση που βρεθείτε εκεί, είστε ενημερωμένοι για το τι θα συμβεί. Και Μάιο στο Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού στην Αθήνα. Α, επιστρέφετε πίσω κανονικά και συνεχίζετε. Ναι. Θαυμάσια, σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.